το Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σε όλους. Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, κύριε καθηγητά, με δεδομένες και τις θέσεις, δεδομένες, με ερωτηματικό αν θέλετε και αυτό, τις θέσεις των κομμάτων, πώς υπηρετείτε το δημόσιο συμφέρον? Μοιάζει λίγο γενικό το ερώτημα, αλλά δεν είναι. Εγώ θα περιοριστώ κυρίως στα νομικά που είναι η δική μου σφαίρα, αλλά μιλώντας για το, ακούγοντας τη φράση blaming game, θυμήθηκα μια παλιά ταινία, το crying game, το παιχνίδι των λυγμών. Εάν συνεχιστεί το blaming game με τον τρόπο που συνεχίζεται, θα πάμε στο crying game και από αυτό δεν θα εξαιρεθεί κανείς. Αυτή είναι η μόνη μου γενική παρατήρηση. Τώρα ειδικότερα, να σας πω, συζητούμε στη βάση της φήμης μιας απόφασης που δεν την αφισβητεί κανένας, αλλά πάντως δεν έχει εκδοθεί ακόμη ώστε να γνωρίζουμε τα αναγκαία. Δεν την έχουμε δει και είναι και λίγο παράδοξο, γιατί συζητούμε πάνω στη βάση μιας τελικά παράνομης ενέργειας, γιατί τα μυστικά των διασκέψεων τα προστατεύει ο νόμος, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση πάνω σε αυτή την παρανομία, η οποία είναι αποδεκτή ως πραγματικότητα, συζητούμε όλοι. Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν αυτά τα οποία λένε ως απόφαση, ότι δηλαδή η μεταβίβαση της αρμοδιότητας είναι αντισυνταγματική, είμαστε στην εξής παράδοξη κατάσταση. Είναι αντισυνταγματικό από το 2010 τουλάχιστον έχει νομολογηθεί να μην έχουν άδεια στα κανάλια, και είναι και αντισυνταγματική η προσπάθεια που έγινε να παρακαμφθεί το ΕΣΟΡΟΥ για μία φορά και για έναν διαγωνισμό. Είμαστε απέναντι σε δύο πολύ ωραίες αντισυνταγματικότητες. Νομίζω το ότι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να λυθεί είναι να ανατεθεί σε Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, να αρθεί δηλαδή μια αντισυνταγματικότητα. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα δείξει ο χρόνος. Η μία αντισυνταγματικότητα αναιρεί την άλλη, έρχεται σε αντίφαση με την άλλη, αυτό μας λέτε? Κοιτάξτε, να σας το πω με διαφορετικά λόγια που να είναι και απλούστερα. Το Συμβούλιο Επικρατείας του 2010 είπε κανάλια χωρίς άδεια δεν είναι νόμιμα. Mm-hmm. Ακόμα και αν νόμος τους δώσει την νομιμοποίηση αυτή. Αυτό το ακόμα και αν νόμος, αυτό έχει σημασία. Με βάση νόμο του 14 ή του 13, πάντως όχι του παρόντος κυβερνητικού σχήματος, έχει λήξει η προσωρινή νομοθετική ανοχή 31 Δεκεμβρίου του 2015. Επομένως, εάν ήθελε κανείς να ήταν τυπικός, εντελώς τυπικός, θα έπρεπε να τα κλείσει όλα. Αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει. Πώς το λένε, δεν είναι δυνατόν μαζί με τα νερά να πετάξει και το παιδί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι ασύλληπτο. Επομένως πρέπει να βρεθεί κάποια ρύθμιση. Τότε λοιπόν η ρύθμιση που προσπαθήθηκε, λέει η απάντηση του Συμβουλίου Επικρατείας στη ρύθμιση που επιχειρήθηκε, είναι το ότι μα δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει, να τα κάνετε αυτά χωρίς ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Τώρα πρέπει να συγκροτηθεί ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Αν δεν συγκροτηθεί, το μόνο που μπορώ να φανταστώ είναι όχι χορήγηση αδειών, αλλά μια προσωρινή ρύθμιση κατάστασης, η οποία να επιτρέπει με όποιους όρους πει ο νόμος, πάντα ο νόμος έλεγε τους όρους. Πάντα, από τον νόμο Ρουσόπουλου και στη συνέχεια. Με όποιον τρόπο λέει ο νόμος, να ρυθμίσει την κατάσταση με αντίτιμο, ελπίζω, γιατί αλλιώς θα τα πληρώνω από την τσέπη μου ως φορολογούμενος, τη λειτουργία των καναλιών. Αυτό είναι. Κύριε καθηγητά, για αυτή τη ρύθμιση γέφυρα, όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται, πολλοί θεωρούν ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η απόφαση από το ΣΤΕ, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, την οποία βεβαίως δεν έχουμε δει και ορθώς κάνατε την επισήμανση, ότι και αυτή θα κριθεί αντισυνταγματική και ότι ενδέχεται να υπάρξουν εκ νέου προσφυγές. Δεν μπορώ να μαντέψω το τι θα κριθεί και τι δεν θα κριθεί. Καθόλου. Ούτε μπορώ να μαντέψω, είναι 3.000 σελίδες η αντιδικία, στην οποία φαντάζομαι γνωρίζετε ότι μετέσχα, ήμουν με την πλευρά του δημοσίου. 3.000 σελίδες περίπου έχουν προσβληθεί τα πάντα. Οι 400 εργαζόμενοι, η κατανομή των τμήματων στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, η κατασκευή του προγράμματος. Αυτά μου έρχονται στο μυαλό. Έχουν προσβληθεί τα πάντα. Δεν ξέρω τι θα πει το Συμβούλιο Επικρατείας για το πόσοι εργαζόμενοι πρέπει να είναι στο πλατό και πόσοι έξω. Δεν μπορώ να το μαντέψω. Αυτό που ξέρω είναι το ότι υπάρχει ευθύνη της λυπής πλην του Συμβουλίου Επικρατείας Οργανωμένης Πολιτείας κάπως να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Εάν εκδώσει άδειες προσωρινής λειτουργίας, είναι διοικητικές πράξεις οι οποίες και αυτές προσβάλλονται στο Συμβούλιο Επικρατείας και αυτές μπορεί να ακυρωθούν. Μάλιστα. Έτσι λειτουργεί το πολίτευμά μας και πολύ καλά λειτουργεί. Κύριε καθηγητά, θέλει μια ερώτηση να σας κάνει ο συνάδελφος ο Γιώργος Ομελιγκόνης.
Κύριε καθηγητά, καλημέρα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Απ' τη μια, βάσει της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας που συζητάμε. Δεν μιλήσαμε για απόφαση, γιατί η απόφαση. Ναι, τις πληροφορίες για την απόφαση. Μάλιστα. Για να είμαστε τυπικοί. Βάσει του δεδομένου της ψηφοφορίας που θεωρούμε δεδομένο. Έχουμε το ανώτατο δικαστήριο που λέει ότι χωρίς συμβούλιο ραδιοτηλεόραση δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Απ' την άλλη πλευρά, βλέπουμε τη συμπεριφορά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έως τώρα. Δεν είναι βέβαιο ότι θέλει να συμβάλλει στη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Μην κουράζεστε. Περιμένω να δω το σκεπτικό της απόφασης αναλυτικά. Σύμφωνοι. Να διατυπώσει το να ολοκληρώσει το ερώτημα. Το εξής. Αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να σαμποτάρει η συγκρότηση του ΕΣΟΡΟΥ, αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι αφού δεν θα υπάρχει ΕΣΟΡΟΥ και το ΣΤΕ λέει ότι πρέπει να υπάρχει ΕΣΟΡΟΥ, ότι η κυβέρνηση για ένα πεδίο πολιτικής δεν θα μπορεί να κυβερνήσει. Περιμένω, ακούστε, μου είναι πάρα πολύ εύκολο να σας απαντήσω ναι, όχι και τέτοια, δεν πρόκειται να το κάνω. Περιμένω να δω την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Να σημειώσω ότι η διάσκεψη των Προέδρων είναι ένα όργανο της Βουλής, της πράξης και της παραλήψης του οποίου δεν νομίζω, δεν βλέπω πώς μπορεί να προσβάλλει κανείς. Αν δηλαδή ήταν υπουργός ο οποίος παρέλειπε, θα προσεβάλλεται η παράληψη του. Αλλά η παράληψη αυτού του πολιτικού οργάνου της Βουλής δεν νομίζω πως μπορεί να προσβληθεί. Είναι μια πολιτική πράξη. Περιμένω, επαναλαμβάνω, το σκεπτικό του Συμβουλίου της Επικρατείας και σε αυτό το σημείο. Μπορεί να είναι πάρα πολλά τα σκεπτικά και δεν πρόκειται να μαντέψω κανένα, διότι δεν θέλω να μαντέψω τίποτα. Τώρα, κύριε Δρόσο, σε άρθρο σας στην Αυγή, την προπερασμένη Κυριακή, όχι αυτή την Κυριακή που μας πέρασε. Μάλιστα. Μιλάτε για μολυσμένο αέρα. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς εννοείτε και αν πιστεύετε. Ό,τι γράφω στο άρθρο μου. Και αν πιστεύετε, ήθελα να συνεχίσω το ερώτημα, ότι η απόφαση τουλάχιστον αυτή που μαντεύουμε, που εικάζουμε του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχει και πολιτική οσμή. Με ρωτάτε εάν έχει πολιτική οσμή κάτι που δεν γνωρίζω αλλά εικάζω. Θα σας απαντήσω όταν το δω. Όταν το δω. Με ρωτάτε, δηλαδή, με ρωτάτε κάτι που δεν είναι δύνατο να απαντηθεί χωρίς να δω το κείμενο. Και πρέπει να σας πω ότι είναι μια ευκαιρία να πω ότι ο μολυσμένος αέρας αφορά τις πολεμικές απέναντι στους δικαστές. Και στους δικαστές της μειοψηφίας, οι οποίοι εκτέθηκαν, τους 11 δηλαδή, από τους 14, για να μπαίνει ένα σχεδίο, οι οποίοι εκτέθηκαν σε πολύ μεγάλη και έντονη κριτική, ποιοι είστε, τι κάνατε, το κράτος δικαίου επιβλήθηκε παρά την γνώμη σας, αλλά και στους δικαστές της πλειοψηφίας τους 14, οι οποίοι από την άλλη πλευρά αντιμετώπισαν και άκουσαν πάρα πολύ έντονες κριτικές, ότι είστε έτσι, ότι είστε αλλιώς, ότι είστε αλλιώς. Αυτή είναι η μολυσμένη ατμόσφαιρα. Μάλιστα. Και θέλω να πω ότι προσωπικά τουλάχιστον έχω πολύ μεγάλο σεβασμό προς έναν-έναν και μία-μία όλους τους δικαστές και τους 14 και τους 11 και δεν εξαρτώ το σεβασμό μου αυτό από την απόφαση που πήρα. Τις αποφάσεις, κύριε, τις εκτελούμε, εγώ σέβομαι τα θεία. Κύριε καθηγητά, ήθελα να σταθώ και να κλείσουμε αυτό στο ερώτημα που έκανε ο συνάδελφος πριν. Πόσο συνταγματικό είναι μια κυβέρνηση εκλεγμένη που ελέγχει την πλειοψηφία της Βουλής να μην μπορεί να ασκήσει ένα κομμάτι της πολιτικής της που είναι διακηρυγμένη προεκλογικά σε ένα τομέα, τέλος πάντων, στο συγκεκριμένο τομέα για παράδειγμα, επειδή ο νόμος απαιτεί να μεσολαβήσει ένα όργανο το οποίο πρέπει να απαρτηθεί από τα 4, να ψηφιστεί από τα 4/5 της Βουλής και τα 4/5 της Βουλής δεν μπορούν να συγκροτηθούν γιατί μια άλλη πολιτική δύναμη δεν συμβάλλει σε αυτό. Σαφές είναι το ερώτημα. Σας ακούστε. Σε θέματα για τα οποία θα μας πει το Συμβούλιο Επικρατείας ότι είναι αποκλειστικά αρμόδιο το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, ό,τι μας πει, ό,τι μας γράψει, δεν είναι απόλυτη η εξουσία της κυβερνητικής πλειοψηφίας και καμιάς. Δεν αρκεί. Μάλιστα. Διότι ψηφίζει τους νόμους για όσα θέματα αφορούν τους νόμους. Αλλά αυτά που θέλησε το Σύνταγμα να ανήκουν σε μια ανεξάρτητη αρχή, ανήκουν εκεί. Και να σας πω και κάτι άλλο. Το 4/5 είναι μια εγγύηση η οποία δεν υπάρχει. Σημαίνει ότι η αντιπολίτευση δίνει την εμπιστοσύνη της σε σημαντικό βαθμό στο ΕΣΟΡΟΥ. Εάν παρατηνόταν η θητεία του ΕΣΟΡΟΥ, θα παρατηνόταν η θητεία ενός ΕΣΟΡΟΥ που είχε βγει υπό άλλες συνθήκες, σε άλλη βουλή και με άλλες πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Ναι. Άρα δεν θα είχε αυτή την εγγύηση. Αλλά σας ξαναλέω, η απάντηση μου είναι ότι για θέματα για τα οποία μια ανεξάρτητη αρχή όπως το ΕΣΟΡΟΥ, υπάρχουν και άλλες,
είναι αποκλειστικά αρμόδιες, δεν μπορείς αυτά τα θέματα να πει κανένας άλλος. Αυτό είναι αποκλειστικά. Κύριε καθηγητά, ένα λεπτό, Γιώργο, γιατί πρέπει να κλείσουμε και όλες ακολουθούν και άλλες συνεδεύξεις. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, επειδή στη Δημοκρατία το λέμε συχνά ξανά και ξανά, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Χθες ο κύριος Κουρουμπλής είπε ότι εάν προκύψει αδιέξοδο, ενδεχομένως να αλλάξουμε και τον νόμο για την συγκρότηση του ΕΣΟΥΡΟΥ. Πόσο εφικτό είναι αυτό και... Το 4-5 δεν αλλάζει, κύριε. 4-5 της διάσκεψης του Προεδρείου της Βουλής. Τώρα πώς είναι συγκροτημένη η διάσκεψη του Προεδρείου της Βουλής, δεν το γνωρίζω και καλά να σας πω την αλήθεια. Αν είναι όλοι τέως πρόεδροι, ποιοι είναι και πώς δεν είναι, αλλά το 4-5 είναι απέτηση. Δεν μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει λεπτομέρειες. Πρέπει να ρωτήσει τον κύριο Κουρουμπλή και όχι εμένα. Δεν ξέρω τι σκέφτεται. Έλα, κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω κάτι που δεν έχει σχέση με την απόφαση του ΣΤΕ που δεν έχουμε δει ακόμα. Το Σύνταγμα, όπως είπατε κι εσείς, λέει ότι οι ανεξάρτητες αρχές, η διοίκησή τους τέλος πάντων, πρέπει να αναδεικνύεται από τα 4-5 της διάσκεψης των Προέδρων. Για όσες το λέει, έτσι. Ναι, για τις 5. Ναι. Και το θέτει ως προϋπόθεση, ούτως ώστε να έχουν ευρύτερη αναγνώριση και υπερκομματική ή τουλάχιστον διακομματική αναγνώριση μάλιστα, οι ανεξάρτητες αρχές. Μάλιστα. Με δεδομένο όμως ότι το Σύνταγμα λέει ότι πρέπει να υπάρχουν αυτές οι ανεξάρτητες αρχές. Το να σαμποτάρει μια πολιτική δύναμη εκμεταλλευόμενη τα 4-5, όχι γιατί διαφωνεί με τα πρόσωπα, αλλά γιατί δεν θέλει ΕΣΟΥΡΟΥ, δεν είναι ως προς το πνεύμα του Συντάγματος αντισυνταγματικό, κατά τη γνώμη σας? Περιμένω να δω, είναι θέματα που συζητήθηκαν στην αντιδικία. 75 δικόγραφα, γύρω στις 29 της ακυρώσεως. Περιμένω να δω το σκεπτικό. Ό,τι άλλο είχα να πω, το είπα εκεί. Ξέρετε, ορισμένα πολιτικά ζητήματα, γιατί με ρωτάτε συνέχεια πολιτικά ζητήματα, είναι πολιτικά, κρίνονται πολιτικά, δεν είναι όλα δικαστικά. Μια λέξη, επειδή μιλήσατε για τίμημα στο ξεκίνημα της συζητήσεώς μας, το ετήσιο τίμημα της προσωρινής άδειας μπορεί να προσδιοριστεί, κύριε καθηγητά, στη βάση ενός διαγωνισμού που από ό,τι φαίνεται δεν ισχύει? Δεν το ξέρω αυτό, διότι έχει αμφισβητηθεί και το 3 εκατομμύρια 3,5 ήταν που ήταν η τιμή εισόδου. Περιμένω να δω τι θα πει το Συμβούλιο Επικρατείας. Τίμημα πάντως, εγώ αισθάνομαι την ανάγκη ότι πρέπει να δοθεί. Πρόκειται για ένα δημόσιο αγαθό και τη χρήση του δημοσίου αγαθού δεν πρόκειται για κάποιον τον οποίο το απαγορεύει να βγάλει εφημερίδα. Πρόκειται για κάποιον ο οποίος θα χρησιμοποιήσει όχι ένα δημόσιο αγαθό. Νομίζω ότι ένα τίμημα χρειάζεται. Από εκεί και πέρα, να σας πω, περιμένω και το Συμβούλιο Επικρατείας και τη σοφία όλων των εμπλεκομένων. Πάντως πρέπει να σας έχει ενοχλήσει αυτό με τις διαρροές από το Συμβούλιο Επικρατείας και το έχετε αναφέρει πολλές φορές. Να σας πω, κοιτάξτε, το ανέφερα, θα ήταν πολύ πιο ωραίο να τα πράγματα τα κάναμε πιο χαλαρά. Παραδείγματος χάρη να προβλεπόταν, να άλλαζε μια διάταξη και να επέτρεπε στον πρόεδρο της ΕΕ, τον προεδρεύοντα, έναν αντιπρόεδρος, να συμφωνήσει εκεί και να πει θα ανακοινώσω εγώ το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Και αν το ανακοίνωνε. Όπως το κάνουν αρκετά ξένα δικαστήρια που το ανακοινώνουν και διαβάζει το σκεπτικό αργότερα. Ευχαριστούμε, δεν κύριε καθηγητά. Ωραία, κύριε Δρόσο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε να ευχαριστήσουμε και τους συναδέλφους, τον Άρη Ραβανό και τον